Σήμερα, Τρίτη, λοιπόν, 14 Απριλίου, είχαμε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με δύο θέματα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν. Το ένα ήταν μια παράταση 2 μηνών στην κατασκευάστρια εταιρεία και στον εργολάβο για περαίωση του έργου της ανάπλασης στην περιοχή της Ιτίας. Και το δεύτερο ήταν κάποιες ανεδιαφαλετικές πίνακες που έχουν να κάνουν με κάποιες παρεμβάσεις σε σχολεία, δημοτικά σχολεία εδώ της περιοχής. Έτσι λοιπόν στο πρώτο θέμα συζητήσαμε για αυτή την παράταση. Δώσαμε λοιπόν μια 2 μηνή παράταση μέχρι 15 Ιουνίου του 2015 στην κατασκευαστική εταιρεία ώστε να ολοκληρώσει το έργο της ανάπλασης της περιοχής με την σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι το διάστημα αυτό είναι αρκετό για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο, καθώς επίσης και να αποκαταστήσει κάποιες ζημίες που έχουν γίνει κατά το διάστημα αυτό. Επίσης, σε μια συζήτηση που κάναμε γενικά στο θέμα αυτό, μια και ήταν παρόν και ο κ. Κολυδάκης, ο υπεύθυνος μηχανικός εταιρείας του Δήμου, συζητήσαμε επίσης για το τι θα πρέπει να γίνει μελλοντικά και ποιος καλύπτει τις ενδεχόμενες φθορές για τα επόμενα χρόνια του έργου αυτού. Μας ενημέρωσε λοιπόν ότι για 18 μήνες η κατασκευάστρια εταιρεία θα έχει και την ευθύνη των αποκατάστασης κάποιων ζημών και φθορών του έργου και από εκεί και πέρα θα περιέλθει στην κυριότητα και την ευθύνη του Δήμου. Αυτό ήταν το ένα θέμα, ψηφίστηκε ομόφωνα. Ο δε άλλος αναδιαφορετικός πίνακας είχε να κάνει με κάποια επίγοντα έργα σε κάποια σχολεία, όπως παράδειγμα να γίνουν οι τουαλέτες, αποκατάσταση των τουαλετών στο πρώτο δημοτικό σχολείο, μια και είχαν κλείσει και δεν επιτρέπεται σε ένα σχολείο να οι τουαλέτες όχι μόνο να είναι κλειστές, αλλά έστω και να μην είναι σε καλή κατάσταση. Όπως επίσης την ανάπλαση, την αντικατάσταση του λεβιτοστασίου στο ΕΠΑΛ, καθώς επίσης και συντήρηση στο σχολείο της ΦΑΚΑΣ. Εγκρίθηκε και αυτός ο αναδιαφαλωτικός πίνακας ομόφωνα. Και μετά από αυτό περάσαμε σε μία συζήτηση, μετά από αίτημα της κυρίας Καρβελάκη, για την γνωστή διαδικασία, και λέω γνωστή στον ευρύτερο κόσμο, της περιοχής του Κατσιδονίου, στη θέση που είναι να γίνει το λατομείο. Ο Δήμαρχος λοιπόν ενημέρωσε τη διαδικασία που βρίσκεται και πώς θα προχωρήσει. Έτσι λοιπόν ενημερωτικά και για τους πολίτες της Ιτίας και όχι μόνο. Να πούμε λοιπόν ότι, όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια μας είχε ζητήσει, μάλιστα η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, τον κύριο Λεκτήσο, μας είχε ζητήσει να αναλάβουμε την παρακολούθηση και τη διαδικασία της συγκνηθέρτησης στην περιοχή, μια μέθοδος που ακολουθείτε, ώστε να μπορέσουμε να δούμε αν η περιοχή που είναι να ιδρυθεί το λατομείο θα επηρεάσει τον υδροφορέα της περιοχής και ειδικά την περιοχή της Ζου. Η διαδικασία αυτής της συγκνηθέρτησης γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτόν τον τρόπο λοιπόν αρχίσαμε σιγά σιγά να τον υλοποιούμε. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια τριμελής επιτροπή από το Δήμο, στον οποίο συμμετέχουν τρεις υπάλληλοι του Δήμου, μαζί με έναν ιδιώτη μεταλλιολόγο, όπου θα προχωρήσουν στην διαδικασία αυτή. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 15 Απριλίου, παρουσία και εκπροσώπου της Περιφέρειας, των οποίων σήμερα μας ενημερώσανε ότι θα βρίσκεται αύριο εδώ πέρα, θα γίνει η πρώτη φάση, δηλαδή η τοποθέτηση αυτής της ουσίας σε 4 σημεία από τα 10 που είχαν προταθεί από την Τριμελή Επιτροπή. Δηλαδή η Τριμελή Επιτροπή είχε προτείνει στην Περιφέρεια 10 σημεία στα οποία θα μπορούσε να γίνει η χρήση του υλικού αυτινού. Η Περιφέρεια διάλεξε 4 από αυτά και σε αυτά τα 4 λοιπόν θα γίνει η διαδικασία αυτή. Ακολούθως από εκεί και πέρα θα προταθεί η Επιτροπή μέσω μιας διαδικασίας σφασματογραφικής. Δεν μπαίνω σε τεχνικές λεπτομέρειες τώρα, τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως εμφανιστεί η χρωστική αυτή η ουσία στον υδροφορέα, ειδικά της περιοχής της Ζου. Θα γίνονται αναλύσεις κάθε εβδομάδα, με τον τρόπο που γίνεται η φασματογραφία και όχι ανάλυση του νερού. Είναι μια μέθοδος η οποία είναι αρκετά ασφαλής, θα έλεγα 99% ασφαλής, και η οποία θα γίνεται κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί, ώστε να δώσουμε την απάντηση στην Περιφέρεια, καταγράφοντας τα αποτελέσματα η Επιτροπή αυτή και τα οποία η Περιφέρεια θα τα χρησιμοποιήσει για τις δικές της ενέργειες. Αυτά ήταν, θα έχουμε συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε εκεί θα μπούμε σε περισσότερα θέματα, μια τακτική συνεδρίαση. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας, το Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, να μας γίνει όλη αυτή η διαδικασία των Αγίων Ημερών των Παθών και της Αναστάσεις του Χριστού, να μας γίνει μια καλή ιδέα, μια καλή σκέψη, ότι μπορούμε με ομόνοια, με αγάπη,
να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και να έχουμε ελπίδα σε μια ανάσταση που δεν έχει σημασία ποιος και πού θα την υλοποιήσει, αλλά που θα είναι μια ανάσταση όλου του λαού της Ελλάδας.